Με πολλά καρφιά, απάντησε η Κριστίν Λαγκάρ στην επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς καμία προσπάθεια να κρύψει την ενόχλησή της για τις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι επιχειρεί να πιέσει με την απειλή πιστωτικού γεγονότος. Σε ύφος πρωτοφανούς αυστηρότητας, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απευθύνεται σε επιδεικτικά επίσημο τόνο στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έτσι, από το εξαιρετικά φιλικό Dear Christine στην επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, η Κριστίν Λαγκάρντ απευθύνει την απάντησή της στην αυτού εξοχότητα τον Έλληνα Πρωθυπουργό με το τυπικό Αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Όσο για τις αιχμές της επιστολής Τσίπρα για σκόπιμη κολυσιεργία από το Ταμείο προκειμένου η Ελλάδα να πάρει μέτρα υπό την απειλή χρεοκοπίας, τα χαρακτηρίζει απλώς ανοησίες. Φυσικά, οποιαδήποτε εικασία ότι το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα εξέταζε το ενδεχόμενο της χρήσης ενός πιστωτικού γεγονότος ως διαπραγματευτική τακτική είναι απλώς ανοησίες. Στην απάντησή της, η Κριστίν Λαγκάρντ στηρίζει πλήρως τον Πολ Τόμψεν και την Τέλεια Βελκουλέσκου που εμφανίζονται στις υποκλαπήσεις συνομιλίες να αναζητούν μέσα πίεσης Ελλήνων και Ευρωπαίων. Στις διαρροές του Μαξίμου ότι ο Πολ Τόμψεν είναι persona non grata, απαντά. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μου και την προσωπική μου στήριξη. Η επικεφαλής του Ταμείου επιμένει στην ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε συνδυασμό με την ελάφρυνση χρέους, καθώς όπως λέει υπάρχει μεγάλη απόσταση από ένα πρόγραμμα που να μπορεί να εγκρίνει το Ταμείο. Η άποψή μου για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις είναι ότι έχουμε απόσταση να διανύσουμε για ένα συγκροτημένο πρόγραμμα το οποίο μπορώ να παρουσιάσω στην εκτελεστική μας επιτροπή. Έχω υπογραμμίσει πολλές φορές ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αξιόπιστο και βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις και που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα μονοπάτι ισχυρής ανάπτυξης, ενώ σταδιακά θα αποκαθίσταται η βιωσιμότητα του χρέους. Παρά τις αιχμές Λαγκάρντ ότι δεν επιθυμεί συζήτηση μέσω διαρροών, η κυβέρνηση απαντά και πάλι με διαρροές. Αρχικά, συνεργάτης του Πρωθυπουργού διέρεε ότι η απάντηση Λαγκάρντ δείχνει ενοχή. Ενώ λίγο αργότερα, πηγές του Μαξίμου απαντούσαν ότι η τακτική εξώθηση σε χρεοκοπία είναι πράγματι ανοησία. Η στρατηγική της κολυσιεργίας στη διαπραγμάτευση, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας στην Ελλάδα, λίγο πριν το βρετανικό δημοψήφισμα, είναι πράγματι μια μεγάλη ανοησία. Μια ανοησία που οφείλουμε όλοι να αποτρέψουμε. Η διαπραγμάτευση πρέπει να κλείσει άμεσα, χωρίς εξωπραγματικές απαιτήσεις για επιπρόσθετα μέτρα, πέρα από όσα ορίζει η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου.